Κυρίε και κύριοι, να έρθουμε τώρα στο στούντιο να καλησπέρισουμε τον Ζώη Τσόλη, επικεφαλή του οικονομικού από το Βήμα. Ζώη, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, ακούσαμε μεν δηλώσει στήριξη από την πλευρά των εταίρων, Ο αλλά δηλώσεις. έχουμε ένα Eurogroup το οποίο λέει ότι το Σεπτέμβριο συζητάμε πλέον για το πλεονάσμα, αν και εφόσον βεβαίω θα είναι κάτι το οποίο θα τεθεί Ακριβώ. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο θέμα που έθεσε χθε την πρώτη του δήλωση ο κ. Μητσοτάκη ω πρωθυπουργό τη χώρα και είπε ότι ο πρώτο του στόχο είναι να μειωθεί ε, ο στόχο για το πλεόνασμα. πλεώνασμα. Ε, σήμερα η πρώτη δήλωση που έγινε από την πλευρά του κυρίου Μοσκοβισή πρωτού ξεκινήσει το Eurogroup ήταν ότι αυτό είναι μια απόφαση του Eurogroup, άρα πρέπει να αλλάξει. Και έχουμε και την πρώτη σύσκεψη ε, του, στο μεγαρό μαξί μου υπό τον κύριο Γκουερέιδο του, του Οικονομικού Επιτελείου. Είναι ο κύριος Ταϊκούρα εκεί. Είναι και ο κύριο Πέτσα ε, που γνωρίζει από τα οικονομικά γιατί προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, αν και τώρα είναι κυβερνητικό εκπρόσωπο για να συζητήσουν το πώ θα μεθοδεύσουν και επικοινωνιακά αλλά και επί τη ουσία την προσπάθειά τους για να μειώσουν το στόχο του πρωτογενού πλεονάσματος από το 3,5% στο 2% και να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος που θα επιτρέψει να δοθούν, κάποιε να δοθούν κάποια, κάποιες ελαφρύνσεις φορολογικές που είναι και η βασική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα βέβαια στο Eurogroup σε ό,τι αφορά την έκθεση υποπτία για την mm -hmm. χώρα έγινε συζήτηση για τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν στο παρελθόν και θα δούμε αν αυτά θα επηρεάσουν από εδώ και έπειτα την πολιτική που θα ακολουθήσει και η ελληνική κυβέρνηση. Ακριβώ, ακριβώς. Οι ενστάσεις που υπάρχουν είναι για τις παροχές, για το επίδομα, ε, την ονομαζόμενη 13η σύνταξη που πλέον ε, δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα εκτός και αν πιάσει ε, πολύ υψηλού στόχους ανάπτυξης, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, την επόμενη ε, χρονιά. Το δεύτερο, όμως, εξίσου σημαντικό, είναι ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στις διαρθρωτικές αλλαγές και πολύ συγκεκριμένα στις ιδιωτικοποίησεις. Ε, σε αυτό το κομμάτι οι Ευρωπαίοι περιμένουν ε, θεωρητικά από την κυβέρνηση της νέας δημοκρατίας να είναι ταχύτερη να και, να προχωρήσει... και να προχωρήσει πιο γρήγορα γιατί είναι πιο κοντά στον ιδεολογικό της στον ιδεολογικό τους χώρο στην ιδεολογική της απόψη για την οικονομία. Αυτό είναι. Σε παρακαλώ, Ζώη, σε κάτι, θέλω να σε ρωτήσω για το ομόλογο αυτό, ναι. το οποίο έχει πλέον σημειώσει ιστορικά χαμηλά ναι, για την Ελλάδα. και σήμερα συνεχίστηκε. Αυτό είναι μια θετική αντίδραση των αγορών. Είναι μια, μια πορεία που έχει ξεκινήσει τους δύο-τρεις τελευταίους μήνες. Μας, πολύ, μας, βοήθησαν πάρα πολύ οι πολιτικές εξελίξεις με την έννοια την εξή ότι έχουμε μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και Δεν θεωρητικά. Ναι, θεωρητικά υπάρχει αυτό. Μας βοήθησε η συγκυρία η Ευρωπαϊκή όπου πέφτουν καταραίων τα επιτόκια. Αλλά αν μου επιτρέψει ε, να πω, ε, η πρώτη απόφαση τη κυβέρνηση και η πρώτη απόφαση, μάλλον του κυρίου Μητσοτάκη, και συγκεκριμένα ε, που έχει σχέση με τον αριθμό των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, το να κάνει μια κυβέρνηση με 51 υπουργού και υφυπουργού, ε, δεν είναι ένα καλό δείγμα ε, προς το εξωτερικό και προς τις αγορές. Γιατί μέχρι τώρα όλοι περιμέναμε, σύμφωνα και με τις προγραμματικές δηλώσεις, να υπάρχει ένα ολιγομελές κυβερνητικό σχήμα. Και ίσως αυτό ε, θα ήταν το πρώτο δείγμα γραφής Βέβαια, ότι ίσως μπαίνει σε ένα βοηθήσει η κατάσταση περιορισμό. στην οποία περιέγραψε ο Αντώνης Χαρακούς νωρίτερα, σε ό,τι αφορά ένα καινούριο σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει ναι. ακόμη και έτσι ευέλικτα. Είναι, είναι η χρησιμοποίηση και η αξιοποίηση των τεχνοκρατών, όπως είπε και ο Αντώνης. Είναι πρωθυπουργικό κεντρικό το σχήμα. Ο αριθμό όμω δεν πάβει να είναι αριθμό. Το Μάλιστα. 51 είναι 51 και απέχει μόλι ένα υπουργό λιγότερο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ζωή Τσόλη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.